Πάμε στη γυάλα μας. Πάμε στη Super League. Από την επόμενη εβδομάδα θα παίξουμε χοντρά και Ευρώπη. Πάμε Βόλο Γιάννενα. Καλές ομάδες. Εκείνη που μου κάνει περισσότερο εντύπωση είναι τα Γιάννενα. Με πολύ καλά χαφ οχτάρια. Με μπακ που ανεβαίνουν ψηλά για να καλύψουν τα 4 οχτάρια. Ένα εξάρι και 3 οχτάρια στην ευθεία. Γκρισμάν περιφερειακός και ο Φόρ. Πολύ καλή ποιότητα στο χώρο του κέντρου. Έχει ένα θέμα στην τετράδα, στην άμυνα, ιδιαίτερα στον ένα το center back, αλλά εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος. Βλέπω γκολ-γκολ. Άρης Απόλλωνας με Παράσχο. Χαμηλός ο άσος. Χαμηλό το άντερ. Ξέρουμε πώς θα κατέβει ο Παράσχος. Ξέρουμε ότι ο Άρης έχει θέμα στο φορ, αλλά έχει καλούς διεισδυτικούς παίκτες. Ο συνδυασμός άσος και άντερ είναι καλύτερος από το οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα. Και το 2-3 παίζει και το άσο ως άντερ. Το Παναθηναϊκό το βλέπω μέσα στην Κρήτη διπλό. Γιατί είναι Παναθηναϊκός. Και ο άλλος είναι όφι. Και ο άλλος τρώει γκολ. Και ο άλλος έχει θέματα πίσω. Και μπροστά βάζει. Μπροστά βάζει, πίσω τρώει. Καλό over 3,5 και καλό διπλό. Εγώ το παίξω διπλό αυτό το παιχνίδι. Πάμε Ολυμπιακό Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος ανέβηκε. Έκανε γκολ στην Τούμπα. Έκανε 2 γκολ στην Κρήτη. Ανεβαίνει. Ενώ δεν ξεκίνησε πολύ καλά με τον Βόλο. Ο Ολυμπιακός είναι σταθερή αξία. Η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Εντός αγωνιστικού χώρου. 2-3 γκολ, 1-90-1-95 είναι το πιο πιθανό αποτέλεσμα. Κουτσουρεμένη ΑΕΚ με προβληματικό ΠΑΟΚ. Άδειο γήπεδο. Αρχές πρωταθλήματος. Κουρασμένη ΑΕΚ. Πολλές αλλαγές. Λόγω τραυματισμών. Κόπωση της ομάδος. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει ο ΠΑΟΚ αυτό το μάτς. Θα είναι αδιανόητο. Δύσκολο όμως να το κερδίσει. Οι χικάκηδες, πιστεύω ότι θα το ψάξουν και νομίζω ότι μέχρι την Κυριακή θα πέσει, μέχρι την ώρα έναρξη του παιχνιδιού, θα πέσει το χ. Νομίζω θα πάει κάτω από το 2,95. Ο Κούγιας ο φίλος μου, το οποίο θα στείλω στα δικαστήρια, αν είναι δυνατόν. Δεν νομίζω, δεν στέκει. Κάναμε κοινωνιολογική προσέγγιση στο θέμα του Κούγια και στις δηλώσεις τις φιλοολυμπιακές ανήθικες από τη μια, νομιμότατες από την άλλη. Δεν μπορώ να βρω νομικό ατόπιμα στις δηλώσεις Κούγια. Τέλος πάντων, κακή ομάδα όσον αφορά την ταχύτητά του. Είναι αργή ομάδα, βαριά ομάδα. Μέτρια ομάδα και το αγρίμιο. Νομίζω το άντερ και το 0-1 γκολ θα παιχτεί πολύ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Εντάξει. Νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και για το Λαμία Τρίπολη. Η Λαμία θέλει μια νίκη με τον Τενέ. Ο Τενές δεν ανοίγεται, δεν παίζει μπάλα. Θα φυλαχτεί κιόλας. Θα πάμε στο 0-1 γκολ. Αυτή είναι η μαγιά του Σαββατοκύριακου. Να περνάτε καλά. Εντάξει, πάμε. Θα πάρω την μικρή.